Πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Αυτή τη φορά πηγαίνουμε μέχρι τη Χαλκίδα. Πάμε μέχρι την Εύβοια. Εκείνο ο Γιάννης Τριφωνίδης, καλός συνάδελφος από την περιοχή. Όλες τις ομάδες τις παίζει στα δάχτυλα, οπότε θα είναι πολύτιμη συνεισφορά του να μάθουμε για το ποιον αντίπαλο, τι είδους αντίπαλος είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει ο Παναρκαδικός στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Χαλκίδα, στην Τρίπολη και στην Αρκαδία. Να σε καλά, τα είπαμε πρόσφατα για τα ψαχνά. Ήρθε η ώρα τώρα να μιλήσουμε για την άλλη ομάδα της Εύβοια, στον ΑΟ Χαλκίδα, στον οποίο αντιμετωπίζει εκτός έδρας ο Παναρκαδικός. Και η αλήθεια είναι πως γνωρίζουμε λίγα πράγματα και η βοήθειά σου θα ήταν υπερπολίτιμη. Τι πρέπει να περιμένουμε? Λοιπόν, την προηγούμενη φορά για τον Ηρακλή Ψαχνών, εντάξει, κάναμε λόγο για πολλά προβλήματα. Στη Χαλκίδα δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Είναι πολύ πιο οργανωμένα αυτή τη στιγμή τα πράγματα από ό,τι στον Ηρακλή Ψαχνών. Αλλά και η Χαλκίδα είναι μια ομάδα που ψάχνει το δρόμο της. Είναι μια ομάδα έτσι με τα τελευταία χρόνια με πολλά σκαμπανεβάσματα και πισωγυρίσματα. Δεν ήταν αξιόπιστη αγωνιστικά και συνεπής στα ραντεβού της με τις εθνικές κατηγορίες. Πέρυσι συμμετείχε στο τοπικό πρωτάθλημα, πήρε τον τίτλο με σχετική ευκολία και πριν λίγο καιρό στον Παραδανόδου με τη Θήβα και την Μαλεσίνα έκοψε πρώτο το νήμα και προβιβάστηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική, στην οποία επιστρέφει μετά από 2 χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά επιστρέφει πιο δυνατή η Χαλκίδα. Να πούμε ότι άλλαξε διοίκηση και προπονητή. Πρόεδρος είναι ο εφοπλιστής ο Κώστας ο Κοτσάτος. Αλλά τα νήματα κινεί ο αντιπρόεδρος, ο Γιώργος Τόλιας. Ο Κοτσάτος είχε ενέρθει και πολύ καιρό στη Χαλκίδα. Αλλά είδε την ομάδα στην πρεμιέρα στο μάτς με τον Αιωλικό, ήταν στο δημοτικό στάδιο της πόλης. Η Χαλκίδα που πριν 20 μέρες άλλαξε και προπονητή εντελώς ξαφνικά, τον Γιώργο τον Λάμπρου, που πέρυσι κράτησε την ομάδα όρθια και την ανέβασε στη ΓΑΜΑ Εθνική, αντικατέστησε ο γνωστός όλους Πέτρος Δημητρίου, με θητεία σε πολλές ομάδες της Β' Εθνικής. Και όπως συνέχεια λέει και ο ίδιος, ότι μόνο για τη Χαλκίδα θα την επιδίνει η μόνο για τη Χαλκίδα θα έρθει με τη Β' Εθνική για να έρθει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα προετοιμάζεται για το μάτς με τον Παναρκαδικό η Χαλκίδα. Η Χαλκίδα μετά την νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Αιωλικό ήρθε ισόπαλη χωρίς σκορ στο δεύτερο μάτς, στοιχείο με τον τοπικό Κανάρι. Και την Κυριακή θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Γνωρίζουν στη Χαλκίδα ότι απέναντί τους έχουν έναν άκρος αξιόλογο αντίπαλο όπως ο Παναρκαδικός. Ωστόσο, δείχνουν αποφασισμένοι να κάνουν το δικό τους εντός έδρας 2-2. Δεν, ξαναλέμε, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα η Χαλκίδα. Πάνοπλη θα φιλοξενήσει τον Παναρκαδικό και γνωρίζουν στη Χαλκίδα ότι ένα πιθανό 2-2 εντός έδρας και μάλιστα με Αιωλικό στην πρεμιέρα και αν έρθει νίκη μεθαύριο την Κυριακή με τον Παναρκαδικό, δύο πολύ δυνατές ομάδες, Αιωλικός και Παναρκαδικός, αυτό θα ανεβάσει αυτόματα την ψυχολογία στα ύψη τόσο της ομάδας όσο και του κόσμου, ο οποίος κόσμος είναι έτσι λίγο διστακτικός και κουμπωμένος, γιατί πάντα η Χαλκίδα στο παρελθόν ό,τι έχτιζε μετά από λίγο καιρό το γκρέμιζε, δεν συμπαραστέκεται έτσι πολύ μαζικά στην ομάδα, εκτός αν είναι ένα μάτι που κρίνει έναν πολύ σημαντικό στόχο, δηλαδή όπως πριν λίγο καιρό στα Μπαράζα Νόδου, που το δημοτικό στάδιο Χαλκίδας ήταν κατάμεστο. Ο κόσμος πρώτα περιμένει να δει και μετά να πράξει. Στο μάτι με τον Αιωλικό είχε 500-600 άτομα, βαριά. Εκτιμώ ότι την Κυριακή θα έχει περισσότερο κόσμο. Υπάρχει ένας πυρήνας οργανωμένων οπαδών που κάνει φασαρία με την καλή έννοια. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό το γήπεδο κλουβί, ας πούμε, η πολύ καυτή έδρα. Είναι το δημοτικό στάδιο, ένα γήπεδο που ναι, μεν έχει τις προδιαγραφές να γίνει από τα καλύτερα στην Ελλάδα, αλλά είναι λίγο παρατημένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάντως θα έχει κόσμο την Κυριακή, δεν ξέρω από την Αρκαδία. Λεωφορείο μπαίνει που... σίγουρα, η ομάδα βάζει λεωφορείο, 20 ευρώ είναι η τιμή παρέα με το εισιτήριο. Θα έρθουν αρκετοί αρκάδες, φυσικά και με γιο ταχύ, αλλά γίνεται και οργανωμένη εκδρομή, οπότε περιμένουμε να έχει κόσμο και ο Παναρκαδικός στο πλευρό του. Είναι πολύ φιλόξενη η Χαλκίδα, δεν θα δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα, λογικά οι φίλαθλοι του Παναρκαδικού θα καθίσουν πίσω από την εστία σε ένα πέταλο, ο Θεός να το κάνει τώρα, πέταλο από μια κερκιδούλα από τσιμέντο. Λογικά εκεί τουλάχιστον είχαν πάει και οι φίλαθλοι του Αιωλικού. Να πούμε ότι η Χαλκίδα στην πρεμιέρα υποδέχτηκε τον Αιωλικό, ήταν ένα κλειστό μάτς.
ανέτοιμη βέβαια η Χαλκίδα και η Χαλκίδα και ο Αιωλικός. Έδειχνε ότι το παιχνίδι εκείνο οδεύει προς την λευκή ισοπαλία. Τελικά στο 93 η Χαλκίδα με πέναλτι πήρε το τρίποντο. Και στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, στοιχείο με τον ΑΟ Λεβάντε, με τον Τανάρη Χίου, με Νίτον, σε ένα γήπεδο άκρως ακατάλληλο όμως. Αν και είχε και δοκάρι η Χαλκίδα, δεν μπόρεσε να σημειώσει κάποιο γκολ και έμεινε στο 0-0. Να πούμε ότι η Χαλκίδα έχει κάνει αρκετές μεταγραφές φέτος. Δεν κράτησε πολλούς παίκτες από το ρόστερ της προηγούμενης περίοδου. Έχει τουλάχιστον 11 με 12 παίκτες επίπεδου Football League, τουλάχιστον Football League. Δηλαδή ο Μπακομήτρος που ήταν αρχηγός 4 χρόνια στον Ηρακλή Ψαχνών στη Football League. Είναι ο Νίκος Σταματάκος από την Καλυθέα. Είναι ο Τάκης Σπανός, επιθετικός, ιδιώτης, η καταγωγή από την Εύβοια έχει παίξει στην Επισκοπή. Ο Αχίμαστος από τον Φωστήρα, είναι ο τερματοφύλακας του Μπαλαθάκης που έχει παίξει σε Λάρισα και Παναχαϊκή. Είναι ο Τσούπρος και ο Τσουκαλάς που έχουν αγωνιστεί και στην ΑΕΚ. Πήρε και τον Κώστα Σκάρο από την Καλαμάτα. Αυτός αντιμετώπισε ένα πρόβλημα, δεν έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι. Έχει παίξει και στον Παναδικαδικό. Έχει παίξει και στον Παναδικαδικό. Ναι, πέρσι. Ακριβώς. Άρα γνωστό σε εσάς. Μόλις προχθές έκλεισε, να πούμε, δεν τον έχει ανακοινώσει ακόμα, αλλά έχει κλείσει μεταγραφή τον Γιάννη Μαρίνου, ο οποίος έπαιζε την Football League με τον Αστέρα Μαγούλα, είναι δεκάρι. Και η Χαλκίδα κινείται και για ακόμα μια τελευταία μεταγραφή επιθετικού. Πληροφορίες σημερινές αναφέρουν ότι μιλάει με τον Γιάννη Σίμωση, που στο πρόσφατο παρελθόν έχει παίξει και σε Πανιόνιο, Παθρακικό, Κέρκυρα, ενώ πέρυσι νομίζω είχε παίξει και στον Παναργιακό. Είχε υπογράψει τον Ιαλισσό Ρόδου πριν λίγες μέρες, αλλά έμεινε ελεύθερος. Είναι μια ομάδα με έμπειρους παίκτες η Χαλκίδα, με έμπειρο προπονητή. Ο Πέτρος Δημητρίου, ο οποίος αυτό που λέει είναι ότι ήρθε εδώ και μια ομάδα με ερασιτεχνική νοοτροπία και θέλει κάποια πράγματα να τα αλλάξει. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η Χαλκίδα στο περασμένο παιχνίδι πήγε στοιχείο από το πρωί του Σαββάτου, δεν πήγε πρωί της Κυριακής. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που θέλει να τα αλλάξει ο Πέτρος ο Δημητρίου και στόχος είναι να την ανεβάσει την ομάδα στη Football League τουλάχιστον σε 2 χρόνια. Η Χαλκίδα έχει μια πολύ καλή άμυνα και νομίζω ότι με την απόκτηση και του Γιάννη Μαρίνου και αν αποκτηθεί και ο Σίμωσης, θα δυναμώσει και επιθετικά. Δηλαδή στα 2 προηγούμενα μάτς πάνε και τη Χαλκίδα και πρόβλημα στην ανάπτυξη, στην δημιουργία και στον γκολ. Παίζει με έναν σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Τσούπρος Δεσπόζη που έχει περάσει από την ΑΕΚ και έδεξε πέρυσι και στον Ηρακλή Ψαχνών Δεσπόζη στην άμυνα. Ο Μπακομήτρος και αυτός από τον Ηρακλή Ψαχνών Δεσπόζη στο κέντρο και στη γραμμή κρούσης το μεγάλο έτσι όνομα, όχι μεγάλο όνομα, ένας παίκτης ο οποίος νομίζω θα ξεχωρίσει φέτος στη Γάμα Εθνική, είναι ο, από αριστερά παίζει, είναι δυναμή πυρός, ο Νίκος Σταματάκος, ο οποίος ουσιαστικά πήρε μόνος του και το μάτι με τον Ιωλικό στην πρεμιέρα, κερδίζοντας το πέναλτι στο 93, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Κώστας ο Σκάρος. Μάλιστα Γιάννη, περιμένουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, δύο δυνατές ομάδες που έχουν κάνει πολλές μεταγραφές, έχουν υγεία διοικητικά και αυτό είναι το μεγαλύτερο συν και για τους δύο, οπότε όλα είναι ανοιχτά, μακάρι να παρακολουθήσουμε γκολ και θέα μας. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στην δουλειά. Καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια χαρά.